Ο Φραντζέσκος θα είναι ο εκτελεστής, όπως όλα δείχνουν. Είναι δίπλα και ο Μαραγκός. Ο Φραντζέσκος απευθείας το χτύπημα. Γκολ! Ένα φοβερό γκολ! Ένα φοβερό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο που βάζει φωτιά στο γήπεδο της Τούμπας. Το σύνθημα για τη γενική αντεπίθεση είχε δοθεί από τη διοίκηση της ομάδας, η οποία προέβη κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου σε γενναία ενίσχυση του έμψυχου υλικού με σπουδαιότερη κίνηση αυτή της απόκτησης του Κώστα Φραντζέσκου. Δεν είμαι Μεσσίας, είχε τονίσει με έμφαση ο 28χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της χρονιάς, ωστόσο στην πράξη αποδείχθηκε ότι αυτόν ακριβώς τον ρόλο έπαιξε. Πολύ σημαντική βέβαια ήταν και η συμβολή των άλλων ποδοσφαιριστών που ήταν στην Τούμπα στα μισά του πρωταθλήματος και οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστή όθηση στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να προσεγγίσει τις κορυφαίες θέσεις της βαθμολογίας. Για να υλοποιηθεί όμως η έξοδος στο κύπελλο UEFA, χρειάστηκε να σημειωθούν δύο αλλαγές στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου, μέχρι ο Άγγελος Αναστασιάδης να νιώσει ασφαλής στο πόσο του προπονητή και να οδηγήσει την ομάδα εκεί που λίγοι φαντάζονταν όταν έπαιρνε τη σκυτάλη από τον Χρήστο Αρχοντίδη. Θα ήταν τουλάχιστον παράληψη αν δεν γινόταν λόγος για τον εκπληκτικό κόσμο του ΠΑΟΚ, που κυρίως στους αγώνες του δευτέρου γύρου κατέκλυζε τον κύπελλο της Τούμπας και όχι μόνο αυτό. Όπου και αν η ομάδα του αγωνίζονταν με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του νικηφόρου αποτελέσματος, οι οπαδοί του δικεφάλου συμπαραστέκονταν κατά χιλιάδες σε παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, προκαλώντας τον γενικό θαυμασμό. Η υπερπροσπάθεια του δευτέρου γύρου απέδωσε καρπούς και ο στόχος της εξόδου στο κύπελλο UEFA επιτεύχθηκε. Αυτή η επιτυχία άνοιξε ακόμη περισσότερο την όρεξη όλων στον Ασπρόμαυρο Σύλλογο, που προγραμματίζουν πλέον τις κινήσεις τους προκειμένου στη νέα αγωνιστική περίοδο οι διακρίσεις να είναι και μεγαλύτερες, αλλά και να επεκταθούν και εκτός ελληνικών συνόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του έμψυχου υλικού, για την οποία εργάζονται πυροτοδός οι παράγοντες της ομάδας. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου έλυσε τη συνεργασία του με τον Εδεσαϊκό και μετά το δεύτερο γύρο ήρθε στην Τούμπα, όπου διαδέχθηκε στον πάγο του ΠΑΟΚ τον Γκίντερ Μπέκτσον και τον Χρήστο Αρχοντίδη. Ο παλιός παίκτης του Δικεφάλου πέτυχε ένα μοναδικό ρεκόρ, αφού στους 14 αγώνες που ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ, η ομάδα του σημείωσε 12 νίκες, μία ισοπαλία και μία μόλις ήττα. Όμως αυτό που έκανε τον Άγγελο Αναστασιάδη να ξεχωρίζει πιο πολύ από τα αποτελέσματα της ομάδας ήταν η σοβαρότητα συνεργασία του, τα λίγα και μετρημένα λόγια του, αλλά και το ιδιαίτερο πάθος του. Μάλιστα, κατά γενική ομολογία, χάρη σε αυτόν επιτεύχθη το αρμονικό πάντρεμα των παλιών παικτών με τους νεομεταγραφέντες και η δημιουργία αυτού του κράματος που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο UEFA. Ο Άγγελος Αναστασιάδης έχει δηλώσει κατ' επανάληψη αθεράπευτα ΠΑΟΚτσής, λόγω και του ότι αγωνίστηκε επί σειρά ετών με το δικέφαλο στο στήθος. Αυτό το γεγονός τον έκανε να μοχθήσει ακόμα περισσότερο για αυτό που πέτυχε φέτος με την αγαπημένη του ομάδα, με την οποία δεν τον συνδέουν μόνο επαγγελματικοί λόγοι. Όμως ένα ακόμα στοιχείο της προσωπικότητάς του, στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μετριοφροσύνη του. Ακόμα και τώρα δεν σταματάει να διατυμπανίζει πως το μεγαλύτερο μερίδιο της φετινής επιτυχίας ανήκει στους παίκτες του, κάτι που τονίζει και μετά από κάθε παιχνίδι. Κώστας Φραντζέσκος, ο καλύτερος Έλληνας εκτελεστής φάουλ και ένας από τους καλύτερους μέσους της χώρας μας. Η έλευσή του στην Τούμπα σήμανε και τη μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Το πρώτο του παιχνίδι με το δικέφαλο ήταν στις 5 Ιανουαρίου στην Τούμπα κόντρα στην ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, ο Φραντζέσκος πέτυχε το πρώτο του γκολ κόντρα στην Ξάνθη στο εκτός έδρας 1-1 και στα επόμενα 3 με Καβάλα, Καστοριά και Όφη σημείωσε άλλα 5. Έτσι δεν άργησε να γίνει από τους αγαπημένους της κερκίδας που τον αποθέωνε μετά από κάθε επιτυχία. Ο Φραντζέσκος συνέχισε να σκοράρει στους αγώνες με τον Απόλλωνα της Αθήνας, τον Αθηναϊκό και τον Εδεσαϊκό και με τη δική του εύστοχη απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 88ο λεπτό της 27ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και πήρε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Ο διεθνής μέσος δεν σταμάτησε εκεί. Πέτυχε τα 2 από τα 4 γκολ της ομάδας του κόντρα στην Ξάνθη, ενώ με εκτέλεση φάουλ και πάλι σημείωσε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο 0-3 της Καβάλας. Μια νίκη που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα οδήγησε το δικέφαλο στην Ευρώπη. Ο Φραντζέσκος ήταν αυτός που έκανε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν από τη στιγμή που η ομάδα τους κέρδιζε φάουλ σε καλό σημείο.
Όμως η προσφορά του 28χρονου μέσου στο δικέφαλο δεν αρκέστηκε μόνο στην επίτευξη των τερμάτων, αφού ήταν από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος στις τελικές πάσεις προς τους συμπαίκτες του, ενώ με το πολύπλευρο ταλέντο του βοηθούσε τα νέα παιδιά της ομάδος να αγωνίζονται ακόμα καλύτερα, αφού είχαν αυτόν ως στήριγμα. Πάντως ο Κώστας Φραντζέσκος μπορεί να λέει σε όλο τον κόσμο ότι οδήγησε δύο ομάδες στο κύπελλο UEFA και για όσους παραξενεύονται αξίζει να θυμίσουμε ότι αυτός ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Όφη στο διάστημα που αγωνίστηκε την ομάδα του Ευγένιου Γκέραλτ. Πάντως στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τους κριτικούς, ο ΠΑΟΚτσής Φραντζέσκος υπερίσχυσε του Φραντζέσκου του Όφη, αφού με το δικέφαλο σημείωσε δύο γκολ κατά του Όφη, ενώ όταν αγωνιζόταν με τους κριτικούς πέτυχε ένα έχοντας αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Με τέτοιο κόσμο είναι δύσκολο να αποτύχεις. Με γεμάτη τούμπα και χιλιάδες εκδρομή στους αγώνες μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ αποκτούσε αυτόματα χαμηλότερο συντελεστή δυσκολίας. Η μεγάλη δίψα για επιτυχίες που είχαν αρκετά χρόνια να γευθούν οδήγησε τους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ κατά χιλιάδες στα γήπεδα όπου οργανιζόταν η ομάδα τους και η αίσια έκβαση της πορείας της σαφώς και αποτέλεσε την καλύτερη ανταμοιβή τους. Δεύτερο σε εισιτήριο δικέφαλος με μέσο όρο που κυμαίνεται στις 13.000 υπολείπεται μόνο του πρωταθλητή Ολυμπιακού, τον οποίο και θα κοντράζεται στο σχετικό πίνακα αν πραγματοποιούσε καλύτερη πορεία στα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Η ουσία είναι ότι η μαζική επιστροφή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν ίσως το μεγαλύτερο κέρδος για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Ήταν φανερό ότι περίμεναν να διαπιστώσουν τις προγραμματισμένες και συντονισμένες κινήσεις των διοικούντων της ΠΑΕ και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μείνουν ασυγκίνητοι στην τιτάνια προσπάθεια που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πραγματικά μεγάλης ομάδας, ικανής να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια σε εχώριες διοργανώσεις αλλά και να σταθεί επάξια στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.